Ήταν ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ιωλικό. Τα παιχνίδια εκτός έδρας είναι πάντα δύσκολο. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα. Ελέγχουμε το παιχνίδι. Αλλά με την κόκκινη κάρτα που δεχτήκαμε σαν ομάδα, από ό,τι διοργανώθηκε η ομάδα, από εκεί και πέρα δεν είμαστε τόσο καλοί όσο θα έπρεπε. Είχαν την κατοχή της μπάλας ο Ιωλικός όλο το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς προσπαθούσαμε να μηνόμαστε, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορούσαμε να διαχειρίζουμε τα παιχνίδια με ένα παίκτη λιγότερο. Είχαμε τις καλύτερες κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο του Κυρτζαλίδη από αριστερά και στο δεύτερο ημίχρονο του Τζακότο με τη σέντρα του πάλι του Κυρτζαλίδη που δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στο πλεκτό. Από εκεί και πέρα, ο Ιωλικός έχει την κατοχή της μπάλας και προσπαθώντας να δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά είμαστε οργανωμένοι πολύ στην αμήνα και δεν μπορούσε να βρει λύση για να φτάσει στο τελική προσπάθεια. Έτσι, το 0-0 είναι θετικό για μας, αλλά όχι και τον τέλειο αποτελέσμα. Πιστεύω ότι αν είμαστε με 10 παίκτες, 11-11, πιστεύω μπορούσε να κερδίσουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Ιωλικό. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Κόουτσε, πόσο αξία παίρνει ο σημερινός βαθμός λόγω του ότι παίζετε και με 10 παίκτες στο γήπεδο? Δεν μπορείς να ξέρεις, το πρωτάθλημα έχει μεγάλο δρόμο ακόμα. Το να μην χάσεις είναι πάντα θετικό. Στο τέλος μπορώ να λες πώς είναι θετικό το αποτέλεσμα. Πάντα, όταν δεν χάνεις, θετικό είναι. Ο στόχος του Αχαρναϊκού ποιος είναι? Ο στόχος, πιστεύω, είναι να σωθεί η ομάδα από το όσο πιο γρήγορα μπορούμε και αν βλέπουμε ότι μπορούμε κάτι καλύτερα, θα το προσπαθήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες ομάδες στο ίδιο καζάνι βράζουν. Δεν είναι ο ένας καλύτερα από τον άλλο. Εξαρτάται από την ημέρα και τους παίκτες που τα βρεθούν στην ημέρα και τις ευκαιρίες που εκμεταλλεύονται. Γιατί συνήθως χάνουν αυτά τα παιδιά πολλές ευκαιρίες μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Αν καταφέρουμε να είμαστε θετικό στο τελική προσπάθεια, πιστεύω ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι 3 εβδομάδες στην ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό που έχω καταφέρει είναι πολύ θετικό μέχρι τώρα και έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να η ομάδα λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Είναι νεανική ομάδα, μαζευτήκαν τα τελευταία στιγμή. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό και στη συνέχεια, άμα δουλεύουμε όπως δουλεύουμε τώρα, με τη τύχη εκ μέρους μας, δηλαδή και τα παιδιά να δουλεύουν καλά, στη συνέχεια θα πάμε καλύτερα, πιστεύω εγώ. Χρειαζόμαστε, πιστεύω, μόνο στο κέντρο ένα πιο ποιοτικό παίκτη. Πιστεύω εκεί θα ήταν η ομάδα πιο πλήρης. Καλή ομάδα, καλή κατοχή μπάλα. Ψηλά παιδιά στην επίθεση. Λίγο αργός στη συμμετάβαση από την άμυνα επίθεση μόνο είδε εγώ. Καλούς παίκτες μεν. Αλλά η ανάπτυξη είναι λίγο αργό, πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ και τι λάβουν θέμα δουλειά. Πιστεύω ότι ο προπονητής είναι εδώ να ξέρει καλύτερα τους παίκτες. Θα προσπαθεί να βρει λύση για να κάνει την ομάδα πιο καλύτερα. Επειδή ο ποδόσφαιρο είναι κύκλος, δίπλα σου απέναντι είναι ο παλιός συμπαίκτης, έτσι, ο κ. Γαράς. Ναι, το ξέρω τον κ. Γαράς. Τον εύχομαι καλή συνέχεια. Είναι καλός προπονητής και πιστεύω. Και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα πάει καλύτερα. Και εύχομαι να πάει καλά στο πρωτάθλημα. Αν μπορούμε να κρίνουμε ποια ομάδα είναι αυτή ακόμα που μπορεί να ξεχωρίσει με δεδομένο ότι η Ρόδος πάει μπροστά? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω όλες τις ομάδες. Αλλά δεν πιστεύω κάποια ομάδα να ξεχωρίζει τόσο πολύ ο ένας από τον άλλο, τόσο εύκολο.
Παίξαμε με τον Ήπατο και μου είπαν ότι ήταν φοβερή ομάδα. Εγώ δεν είδα καμία φοβερή ομάδα. Μία ομάδα στα μέτρα μας και εκείνη που χάσαμε από ένα λάθος δικό μας. Δεν χάσαμε εμείς το παιχνίδι. Δεν δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες για να μας λέει ότι μας κερδίσει εύκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο η νίκη που κάνανε στην έδρα τους. Και σαφώς όλοι ξέρουν, όλοι είδαν τη φάση του λάθος που είχαν τερματοφύλλο και χάσαμε. Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες, είτε Καζάνε βράζει, θα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Όποιος καταφέρει να εκμεταλλεύει την έδρα του, πιστεύω θα πάει μπροστά. Για ένα σχόλιο για το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μείναμε νωρίς με 10 παίχτες. Από μία αποβολή, δεν ξέρω αν ήταν ή όχι. Παλέψαμε, συσπηρωθήκαμε, θυσιαστήκαμε. Θεωρώ ότι απειλήσαμε κι εμείς. Δεν μας απειλούσε μόνο ο υλικός. Κάναμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες. Σήμερα τα παιδιά κάναμε κατάθεση ψυχής. Αλλά η νίκη είναι πολύ σημαντική, κυρίως ψυχολογική, γιατί πήραμε ισοπαλία. Την πήραμε με 10 παίχτες και μας ενώνει πιο πολύ, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ένα τρομερό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ήταν στα μέτρα μας. Το μάτς μπορούσαμε να το χτυπήσουμε. Μπορούσε και ο Λυκός να κάνει κάποιες φάσεις. Θεωρώ ότι η ισοπαλία είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, για να είμαι ειλικρινής. Συνεχίζουμε. Αυτή η νίκη μας έβλεπε και ο κόσμος μας στο μενίδι που τους περιμένουμε, γιατί πάντα μας ενισχύει και είναι η δύναμή μας. Έχουμε δύο μάτς στην έδρα μας, πολύ σημαντικά, και συνεχίζουμε. Μας αφήνει σαφώς ευχαριστημένος, γιατί κρατήσαμε το 0 πίσω και όλοι κάναμε άμυνα και ήμασταν ενωμένοι. Αλλά θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι καλύτερο. Μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Άγγελε, πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο παιδί σαν εσένα να βάλουμε το βραχείο του αρχηγού σε μια ιστορική ομάδα? Είναι πολύ σημαντικό και να αφοράς κυρίως τον περιβραχείο του Αχαρναϊκού. Προσπαθώ όσο μπορώ να το υποστηρίξω, να με βοηθάνε και οι συμπαίχτες μου. Με στηρίζουν όλοι, με βοηθάει και ο coach. Δουλεύουμε πολύ καλά μαζί τρεις εβδομάδες που είναι εδώ πέρα. Εγώ ήμουνα και πέρυσι και ομολογώ ότι αν και είναι νωρίς, ο coach μας δουλεύει πιο καλά από όλους τους προπονητές που έχουν περάσει στην ομάδα. Και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Μας έβαζε μέχρι και διπλές, αρχίσαμε να δουλεύουμε όπως πρέπει. Και θεωρώ ότι η ομάδα έχει νέα παιδιά, όπως και εγώ. Όλοι παλεύουμε για κάτι καλύτερο, είτε στον Αχαρναϊκό είτε κάπου αλλού. Έχουμε τα σωστά άτομα να μας καθοδηγήσουν και συνεχίζουμε έτσι. Το διαλυμπό της αντιπάλλησης, πώς σου φάνηκε? Μου φάνηκε μια καλή ομάδα, αλλά φάνηκε κούραση, πιστεύω, γιατί έμαθα ότι είχατε παιχνίδια συνεχόμενα. Φάνηκε κούραση και εσείς, από ό,τι έχω μάθει, έχετε φτιαχτεί λίγο αργά. Αλλά παραμένει ο Λυκός, γιατί ξέρουμε ότι έχει ιστορία ο Λυκός, και πιστεύω ότι είναι μία από τις δυνατές ομάδες του ομίλου. Ευχαριστούμε πολύ.